έλα. Είμαστε έτοιμοι να την υποδεχθούμε. Μια πολύ καλή παρουσιάστρια, μια εκπληκτική μανούλα, μια κούκλα Θεσσαλονικιά μαζί μας, η Σύση Χριστίδου. Καλώς όλοι με το μαύρο, τι έγινε ρε παιδιά, μην την κλαίμε. Είπαμε να κάνουμε καμιά ληστεία. Τι γίνεται, μισός. Έλα, ναι. Δεν έχω λόγια. Έλα, έλεγε το πρωί Πετρετζίκης, είμαστε έτοιμοι να ληστέψουμε όλες τις κουκούλες μας για να ξεκινήσουμε. Κάθισε, καλώς ήρθες. Τι κάνετε, μια χαρά, πόσο όμορφη είσαι βρε Σύση. Χαμός. Τι κάνεις. Πόσο κούκλα. Καλά, καλά, μια χαρά, εσείς. Ωραία. Τώρα που είπες για τον Άκη. Ναι. Μπαίνει, περνάω βάφο με εκείνη την ώρα και περνάει από έξω και μου λέει, γεια σας, καλημέρα σας. Δεν το πήγε λίγο. Γιατί. Νιώσα πολύ περίεργα. Εμπνέει σεβασμό. Ξεκινάω να μιλάω στον πληθυντικό, ξέρεις, αυτό είναι σημάδι ότι μεγαλώνει. Όχι, όχι, νομίζω ότι έχει εσύ. Να κάνει με τον Άκη. Δηλαδή έτσι αντιμετωπίζει. Α, το κάνει ναι. Σε όλους. Είναι ευγενής πολύ ο Άκης, να ξέρεις. Ναι, είναι πολύ γλυκό. Λόγω ταπεινότητας, όχι... Από τι να ξεκινήσουμε εσύ τώρα, ρε Φέη. Από το πώς αισθάνεται. Καλά. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς είναι δηλαδή τώρα αυτή η φάση που... Αυτή η φάση είναι πολύ μαμαδέ, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, τώρα είμαι και λίγο χάλια, λίγο άρρωστη. Και το παιδί μου, έτσι και ο άντρας μου, έφερε μια ίσου μας κόλλους όλους μας. Ποιος την έφερες? Ξεκίνησε? Ο Φίλιππος, ναι. Από τον παιδικό. Και είμαστε λίγο ξεχνωστό. Ο Φίλιππος πόσο είναι τώρα? 4,5. Α, είναι 4,5, ε. Ωραία. Και πάει παιδικό και τα λοιπά? Πάει παιδικό από τα 2,5. Από 2,5 ετών τόσο μικρό τον έστειλες? Ναι. Τώρα, είναι καλή ηλικία τα 2,5. Είναι καλή, λένε ότι 2,5-3 πρέπει... Και εγώ είχα τις, φοβόμουν λίγο στην αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι άλλαξε πάρα πολύ το παιδί. Το βοήθησε, δηλαδή πολύ κοινωνικοποιήθηκε, πολύ έμαθε πολλά πράγματα. Ερχόταν στο σπίτι και την έβλεπε σε αυτή την αλλαγή, του έκανε πολύ καλό. Είχες την ανησυχία ή την έχεις αυτό που λένε να μην μείνει μόνο του, ότι πρέπει να έχει ένα αδερφάκι, ότι πρέπει να παίζει πολύ με άλλα παιδάκια και κυρίως για το αδερφάκι, αυτό το σκέφτεσαι. Ναι, βέβαια, γιατί και εγώ έχω έναν αδερφό, μεγάλωσα με τον αδερφό μου, οπότε... Μεγαλύτερος ή μικρότερος ο αδερφός? Δύο χρόνια μικρότερος. Mm. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Κούκλος. Εσείς δεν το σκέφτεστε αυτό, είναι κάτι που ναι. Πάντα το έχεις μες στο μυαλό σου. Το έχεις και στο λένε κιόλας, οπότε για να στο λένε τη συνέχεια, μάλλον κάτι ξέρουνε. Εντάξει, όλοι το λένε όμως, δηλαδή... Ναι, δεν έχεις... όλοι ας πούμε λένε αυτό το πράγμα. Το παιδί πρέπει να έχει αδέρφια, ότι είναι καλό. Mm. Δεν έχω ακούσει εγώ από κάποιον να πει καλύτερα το μονάχο παιδί. Όντως. Και εγώ το πιστεύω. Το θέλεις? Το θέλω και θέλω μεγάλη οικογένεια. Μακάρι να μας αξιώσει. Έχεις τις αντοχές? Ναι. Αυτό επίσης το λένε συχνά, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι από τα πράγματα, πώς λένε ότι όταν κάνεις κάτι που αγαπάς και που σου αρέσει, δεν κουράζεσαι ποτέ. Και δεν αφορά μόνο το παιδί, αφορά τα πάντα στη ζωή. Όταν αγαπάς τη δουλειά σου, ας πούμε, δεν κουράζεσαι. Ναι. Είναι αυτό με το παιδί. Δεν καταλαβαίνω ότι πώς περνάει ο χρόνος, ούτε νιώθω εξάντληση σωματική. Mm. Τώρα το ευχαριστίασαι που είσαι περισσότερο στο σπίτι, μαζί του. Κοίταξε, στην ουσία δεν έχει διαφορά. Γιατί πέρυσι που δούλευα κάθε μέρα, ο μικρός ήταν στο σχολείο το πρωί. Οπότε δεν είχε καταλάβει έτσι και αλλιώς, τη διαφορά. Και πριν δούλευα Σαββατοκύριακα, μόνο που δεν έλειπα πολύ από το Φίλιππο. Και τον είχε μαζί τη συνέχεια, δεν τον άφηνε ποτέ. Συνέχεια, δεν είχε στο πλατό. Οπότε τώρα δηλαδή το προγραμματίζετε να κάνετε ένα παιδί ή άμα έρθει με το καλό να έρθει, ας πούμε. Δηλαδή το θέλετε. Ναι, δεν, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είσαι και στο Sony και ντε. Το Φίλιππο δηλαδή, ρε παιδί μου, τον είχατε προγραμματίσει ότι πάμε να κάνουμε παιδί, ας πούμε. Όχι, όταν ήρθε ο Φίλιππος δεν ήταν προγραμματισμένο και ήμασταν πολύ λίγο καιρό μαζί με το Θοδωρή ζευγάρι. Και δεν πόσο καιρό ήσασταν που... μαζί όταν κάνατε το πρώτο παιδί? Λιγότερο από χρόνο. Α, τόσο λίγο. Ναι. Mm. Βέβαια γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν ναι. Φίλοι πιο πριν. Αλλά δεν ήταν στα σχέδιά μας όταν ήρθε. Αλλά τώρα ξέρεις, γενικά δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να είσαι Sony και Ντέπα, να το βάλουμε, ξέρεις. Δεν το συζητάτε ρε παιδί μου με το Θοδωρή, ξέρω εγώ. Το συζητάμε, ναι, αλλά το αφήνουμε. Εκείνος θέλει. Εκείνος θέλει. Θέλει ένα τώρα. Παιδί ακόμα. Ποια? Τώρα. Τώρα. Εγώ θέλω από την πρώτη στιγμή που γέννησα το πρώτο. Εσύ ρε παιδί μου είσαι όπως το 99,9% των γυναικών, μια τρελή μαμά. Mm. Και ειδικά οι μαμάδες που είναι αγορομάνες, το ζω κι εγώ με τη Φέη καθημερινά, τρελαίνονται ένα κομμάτι περισσότερο. Όχι μωρέ, δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Άμα κάνουμε ποτέ χωρίς τη Φέη θα δούμε αν υπάρχει ναι. Διαφορά, αλλά τώρα... Ο Θοδωρής πώς είναι σαν μπαμπάς, ας πούμε, δηλαδή έχει αυτό που έχουν όλοι οι άντρες, που είμαστε λίγο πιο βραδιάς κάφιος, αργούμε λίγο να αντιληφθούμε ότι έχουμε παιδί, ότι έχει αλλάξει η ζωή μας, τα λοιπά. Μας παίρνει κάποιους μήνες εμάς τους άντρες. Εγώ τον θυμάμαι από το μευτήριο, ας πούμε, που βγήκε το μωρό, εγώ ήμουν αλλού και ο Θοδωρής ήταν...
Σου λέει, τι είναι αυτό τώρα. Ναι, αυτό. Τι είναι αυτό τώρα. Μας κατεβάσανε εξωγήινοι. Ακριβώς. Νομίζω ότι άρχισε, όταν άρχισε να επικοινωνεί το παιδί μαζί του, άρχισε μέσα την άλλη πηγή. 7-8 μηνών δηλαδή. Mm. Κάπου εκεί. Νομίζω ότι όλοι οι άντρες εκεί το παθαίνουμε. Αλλά έχουν μια σχέση πολύ μαγική. Εγώ δηλαδή υπάρχουν σημεία αυτής της σχέσης που ζηλεύω. Δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι η αυστηρή, είμαι ο κακός μπάτσος στην υπόθεση. Ναι. Ναι. Εγώ πρέπει να κρατάω τα μπόσικα. Ο Θοδωρής είναι πιο πολύ για το παιχνίδι. Ξέρεις, η μαμά είναι πιο πολύ για τα διαδικαστικά. Οπότε ξέρεις, αυτό του δίνει και σαν ρόλο μεγαλύτερο παιχνίδι, μεγαλύτερο κέφι. Διαφωνείτε ποτέ, ας πούμε, δηλαδή, για το πρόγραμμα του παιδιού, τι θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πού θα πάει βόλτα? Όχι, δεν ασχολείται ο Θοδωρής καθόλου με το. Α, το έχεις εσύ το πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. Τώρα αυτό είναι ο Θοδωρής, έτσι κι αλλιώς και κάθε μέρα έχει πολλές υποχρεώσεις. Τρέχει, αυτό είναι δική μου δουλειά και υποχρέωση και έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν. Mm-hmm. Αλλά διαφωνίες δεν έχουμε μεγάλες. Δηλαδή, πάνω κάτω συμφωνούμε στα θέματα που αφορούν το παιδί. Τώρα ζείτε Αθήνα. Ναι. Όλοι. Όλοι. Γιατί ήταν και Θεσσαλονίκη, Θοδωρής. Είναι Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη. Αλλά πηγαίνει. Πηγαίνει και έρχεται, ναι. Νομίζω η ζωή σας είναι λίγο Θεσσαλονίκη, λίγο Αθήνα. Αθήνα, είναι Αθήνα δεν πρόκειται να το αφήσετε. Αυτό δεν άλλαξε και ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Τι είναι ωραίο. Ναι. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς είμαι συνέχεια πάνω. Έχετε δύο σπίτια δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Και θα ήθελες κάποια στιγμή να μείνετε Θεσσαλονίκη εσείς? Κοίταξε. Λόγω οικογένειας, λόγω παιδιού. Λόγω ανθρώπων θέλω να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω συνέχεια. Ναι, δεν είναι η πόλη ότι. Θέλω οπωσδήποτε να ζω εκεί. Αλλά είναι εκεί, όλοι οι δικοί μου άνθρωποι είναι εκεί. Έτσι. Οπότε το σκέφτεσαι κάποια στιγμή να το κάνεις? Να σου πω την αλήθεια, όταν το συζητάμε, χρόνια τώρα, συζητάμε να πάμε αλλού, σε κάποιο τρίτο μέρος. Ούτε Ελλάδα ή εξωτερικό. Ελλάδα. Πού? Στο Πήλιο, ας πούμε, θέλει πολύ ο Θοδωρής να πάμε να ζήσουμε. Απλά είναι, ξέρεις, τι θα κάνεις εκεί, δηλαδή πρέπει να πας κάπως να το βιώσεις. Άμα το λύσουμε αυτό, νομίζω ότι θα το κάνουμε. Θέλετε να πάτε στο Πήλιο. Ναι. Δηλαδή, φαντάζεστε σε ένα σπίτι, ας πούμε, σε βουνό, με δάσος γύρω-γύρω. Πάρα πολύ. Ναι. Ονειρεμένη. Άρα, δηλαδή, αν είχατε λύσει τα οικονομικά σας θέματα, δεν θα το Θα το κάναμε. Θα ναι. το κάνατε. Λευκάδα, ας πούμε, θα μου άρεσε πολύ να πάω, γιατί είναι νησί το οποίο έχει πρόσβαση από την Ξηρά. Σωστό. Οπότε νιώθεις ασφάλεια, γιατί στα άλλα φοβάμαι με το παιδί. Και έχει εξαιρετικές παραλίες, τις ωραιότερες που έχω δει στη ζωή μου. Επίσης, επειδή έχουμε ένα ζευγάρι εκεί φιλικό που ζει μόνιμα. Την έχω δει τη ζωή, χειμώνα καλοκαίρι και είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλάζει η ζωή σου. Το πρώτο διάστημα, τους πρώτους μήνες, ας πούμε, όπως κάθε τρελή μαμά κτλ. Σε εισαγωγικά, με την καλή είναι τρελή, δεν το λέω κακά. Όταν είχες, ας πούμε, αέρα κτλ., έβγαινες και μίλαγες συνέχεια για το γιο κτλ. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα το έχεις χαλαρώσει αυτό, ή ακόμα έχεις το αυτό, τι θα κάνει, πώς θα είναι στο σχολείο κτλ.? Με ρωτάνε. Απαντάω σε αυτά που με ρωτάνε. Όχι, δεν το λέω αν σε ρωτάνε. Αν εσύ έχεις λίγο ηρεμήσει, έχεις το ίδιο άγχος. Εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Το ίδιο αισθάνεσαι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Αλλά το κομμάτι της συνεντεύξης, ξέρεις, αυτό το καθορίζει αυτός που παίρνει τη συνέντευξη. Δεν είπα για συνέντευξη, παιδί μου, εσύ πώς αισθάνεσαι? Έχεις... Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, κάνεις όνειρα τι θα γίνονταν κάνεις όνειρα τι θα γίνονταν μεγαλός, ή αν θα πάει σχολείο, αν θα πάει πανεπιστήμιο κτλ. Το πάντα. Μέχρι ποια ηλικία έχεις κάνει προβολή, δηλαδή, μπροστά? Α, προβολή πάντα, όλοι. Όλη τη δική μου ζωή τουλάχιστον έχω προβάλει. Απλά οι αγωνίες μου είναι πάρα πολύ έντονες. Δηλαδή δεν με προβληματίζει τόσο το μέλλον όσο το τώρα. Και προσπαθώ, ο μεγάλος μου αγώνας δηλαδή, είναι να μην του το φορτώσω όλο αυτό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο σε αγωνιά. Σαν μάνα, ρε παιδί μου, σαν αγωνιός. Έτσι. Ναι. Ποιες είναι, ας το μέλλον, ας εντάξει τώρα, τι θα σπουδάσει κτλ. Η αγωνία σου. Και είναι πολύ δύσκολο μια μαμά να κρατάει και τις ισορροπίες, αυτό που λες. Να είμαι και αυστηρή, να πρέπει να βάλω τα πλαίσια. Τα όρια, τους κανόνες στο παιδί. Αυτό το καταφέρνεις. Και ξέρεις τι χάνω, το πόσο δικαιούσε να βάλεις όρια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια όρια αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ένα παιδί πρέπει να έχει τη δική του προσωπικότητα και τις δικές του επιλογές. Κατάλαβες τι λέω. Και δεν ξέρω πόσο. Εκεί το χάνω πάντα. Πόσο μπορείς να επέμβεις και να πεις ένα παιδί. Θέλω πάρα πολύ να αισθάνεται, ας πούμε, ότι σέβομαι αυτό που θέλει. Και εκεί είναι που χάνω την ισορροπία. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχω τη σωστή ισορροπία, αλλά προσπαθώ. Ποιες είναι οι αγωνίες που βιώνει σήμερα? Στη άλλη ηλικία δεν μπορώ να πω, δεν έχω άποψη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι τώρα που είναι σχολείο, ανησυχείς, μην πέσει, μην χτυπήσει, αν θα φάει καλά. Αν θα... Όχι, νομίζω τώρα είναι μεγάλος για το να χτυπήσει. Γιατί δεν παίζουν ξύλο με τα παιδάκια. Κοίταξε, ας πούμε, όταν ήταν στην ηλικία του δικού σας γιου, είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Αν πέσει και χτυπήσει. Ναι, και κατάλαβα ότι
ήμουν πάρα πολύ. Πρόσεχε! Κάνε αυτό, ναι, αυτό κάνει το παιδί, ξέρεις, ένα. Φοβάται. Αρχίζει να φοβάται, ναι. Που... δεν είναι τώρα, αυτό... συγγνώμη, χθες ο δικός μας έφαγε ένα τείχο, δεν είναι. τον έφαγε. Τον έφαγε. Όχι, μην γελάς, τον έφαγε. Έπεσε μια γωνία τείχου. Τον έφαγε κανονικά. Ο τείχος έφυγε και εγώ νόμιζα ότι έχουν σπάσει τα δόντια του, δηλαδή πέσαμε ένα δράμα τη απόγευμα. Τέλος πάντων, ναι. Πέφτουνε δηλαδή σε αυτή την ηλικία. Έλα. Όντως. Ναι. Κοίταξε, οπότε αισθάνθηκες ότι ίσως ήταν υπερβολικό αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, ότι πρέπει. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην πραγματικότητα να τρώει τα μούτρα του, αφορά και μεταφορικά να τρώει τα μούτρα του. Πρέπει να αφήσει ένα παιδί να φάει τα μούτρα του. Είναι πολύ δύσκολο για ένα γονιό να αφήσει ένα παιδί να φάει τα μούτρα του. Αυτό εννοώ. Ότι πας πάντα να το προλάβεις, αλλά βλέπεις ότι όσο το προλαβαίνεις, μέχρι να φάει τα μούτρα του και να το δει, δεν θα το καταλάβει. Αυτό το βλέπεις μόνη σου ή είναι η γύρω σου που σου λένε ότι. Εσύ υπερβολική. Πρέπει να κάνεις πίσω. Ο Θοδωρής κυρίως. Που το αντιλαμβάνεται. Έχει και την ψυχραιμία. Έχει την ψυχραιμία, ναι. Πάντα είναι πιο ψυχραιμός. Σε όλα τα θέματα. Τρελή. Αυτό είναι πιο. Ναι, σε όλα. Άμα χτυπήσει, ας πούμε, ο Φίλιππος. Εγώ κλαίω πριν τον Φίλιππο. Προλαβαίνω. Και αρχίζω και ουρλιάζω, ρίωμαι κτλ. Θοδωρής είναι πιο cool. Πάντα. Θέλεις τώρα. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Όχι, όχι, πες. Θέλεις τώρα να αλλάξει αυτή η καθημερινότητα που έχεις. Να επιστρέψεις με κάτι και να έχεις, ας πούμε, να πεις 6-7 ώρες, απασχολούμαι και είμαι, κάνεις πράγματα σαφώς. Αλλά είναι, δεν είναι, ας πούμε, η καθημερινότητα. Ναι, 5 μέρες την εβδομάδα, φαντάζομαι. Κοίταξε. Νομίζω κάνεις και μία. Έχεις δώσει τη φωνή σου, λες τους διαλόγους. Στις στροφίτες, στα στροφάκια. Ναι, τώρα κάνουμε το 2. Τέλεια. Πολύ χαρούμενη. Γι' αυτό είναι από τις ωραίτερες δουλειές που έχω κάνει, πραγματικά. Ναι, δηλαδή θέλω να πω. Κάνεις πράγματα, απλώς δεν έχεις κάτι στην καθημερινότητα. Ναι. Σου λείπει αυτό. Κοίταξε, ή ευχαριστιέσαι. Είναι... Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Αν έχεις την πολυτέλεια, μπορείς να πεις ότι μια χαρά είμαι που κάθομαι και στο σπίτι και δουλεύω, ας πούμε, λίγες φορές μέσα στο μήνα. Κοίταξε, μου αρέσει. Στη φάση αυτή, μα ακόμα το απολαμβάνω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι, επειδή είχα, από τότε που έγινα μητέρα, δεν είχε τύχει να δουλέψω κάθε μέρα. Δηλαδή, μέχρι την περσινή χρονιά δούλευα πολύ λίγες ώρες. Ναι. Δούλευα Σαββατοκύριακα, δεν είχα έρθει αντιμέτωπη με αυτή τη συνθήκη, την καθημερινή δουλειά και το παιδί. Και ζορίστηκα αρκετά. Οπότε αυτό είναι πολύ γενικό. Δηλαδή, εξαρτάται από τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, μετά το περσινό ζόρι, η προτεραιότητά μου είναι να είμαι καλά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και όπως είμαι, η ψυχολογία μου να είναι καλή. Και αυτό να, γιατί αυτό περνάει στο σπίτι, περνάει στο παιδί, περνάει στον άντρα. Το ζόρι ήταν σωματικό ή ψυχολογικό. Ψυχολογικό. Οπότε αυτό που θα ήθελα πολύ να δουλέψω, να είμαι καλά, να είμαι happy και δεν με ενδιαφέρει το πόσες ώρες θα δουλεύω, όσο το να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Ναι, άρα θέλεις να πεις ότι δεν έχει να κάνει το καθημερινό. Δεν έχεις πρόβλημα με αυτό. Ναι, όχι τόσο με αυτό, γιατί χρόνο έχω από την άποψη ότι ο Φίλιππος είναι σχολείο. Όλη μέρα, γυρνάει το μεσημέρι. Θέλεις εσύ να είσαι καλά στο εκεί που δουλεύεις, εσύ να αισθάνεσαι, ναι, καλά αυτό. Ναι, εννοώ ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω ναι, γενικά θέλω να δουλέψω, no matter what. Ναι. Αυτό εννοώ. Ότι πιο πολύ θα ήθελα να κάνω κάτι που μου αρέσει. Αυτό με αφορά πιο πολύ από το να δουλέψω. Έχεις σκεφτεί τι θα μπορούσε να ήταν αυτό, ιδανικά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Ξέρω, ναι. Είναι δηλαδή μια εποχή τώρα πολύ περίεργη. Και είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις την ψυχολογία σου έξω από αυτό. Το βλέπεις γύρω σου να συμβαίνει. Και δεν ξέρω, είμαι και εγώ πολύ μουδιασμένη απέναντι σε αυτό. Προσπαθώ να ρουφάω τη ζωντάνια και τη χαρά μέσα από τα παιδιά γενικά, όχι από τον Φίλιππο μόνο, να μπαίνω στη δική τους ψυχολογία, γιατί θεωρώ ότι αυτό χάνουμε σαν ενήλικες, και να, ξέρεις, να λειτουργώ με αυτή την ψυχολογία. Τώρα παίζω και γελώ και τα λοιπά. Όχι με την ψυχολογία του Χριστέ μου, τι προβλήματα έχουμε. Για να βρίσκω την ισορροπία μέσα μου. Εγώ πριν πάω στα επαγγελματικά, θα πάμε και μετά στα επαγγελματικά, πούμε για τα περσινά και τα επόμενα σχέδια. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το μαμά, παιδί, γυναίκα κτλ. Τώρα είστε με τον Θοδωρή 5 χρόνια ουσιαστικά. 6. 6, 7, 6. Ένα χρόνο μόνη και μετά με το παιδί κτλ. 2 χρόνια μόνη, γιατί ήσουν έγκυος μετά, άρα 2 χρόνια μόνη και μετά με το παιδί στη ζωή. Πόσο έχει αλλάξει η σχέση σας με το παιδί, δηλαδή, παιδί μου, είναι ο έρωτας, είναι αυτό κτλ. Ο γάμος, το παιδί. Πι-μι, δηλαδή πι-πι, προ-παιδιού και μη-πι, μετά παιδιού, πόσο αλλάζει σχέση. Φαντάζομαι ξέρετε πόσο αλλάζει σχέση. Ναι, ξέρω, αλλά εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι, εγώ ακούω διαφορετικές ιστορίες από φίλες μου.